σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή, Κυριακή σήμερα, καινούριο έτος, καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους και όλες. Σήμερα η εκπομπή μας θα μεταφερθεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Ερμακιά, ένας τόπος μαρτυρικός» της κυρίας Σουχάμβαλη, όπου μέσα από την όλη παρουσίαση θα δούμε αυτήν την ιστορία αυτού του μαρτυρικού τόπου μέσα στο διάβα των ιστορικών χρόνων. Ελάτε κι εσείς μαζί μας να παρακολουθήσουμε αυτήν την παρουσίαση. Με ιδιαίτερη παρουσία και αίσθημα ευθύνης, η συγγραφέα μας κάνει κοινωνούς στην προσπάθειά της να αναμετρηθεί με ιστορικά ζητήματα που χαρακτηρίζονται δυσεπίλητα και χρονολογούνται τη δεκαετία του 1940 σε ένα μικρό χωριό γαντζωμένο στις πρόποδες του Βερμίου, την Ερμακιά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο κύριος Δορδανάς στον πρόλογο του βιβλίου, η συγγραφέας καταθέτει απλόχερα και με εντυμότητα το δικό της λιθαράκι στην ανάδειξη της σύγχρονης ερμακιώτικης ιστορίας. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τους ομιλητές, ξεκινώντας από την κυρία Μαρία Γιώτα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Η καταγωγή της είναι από την καρδιά Εορδαίας. Το 1995 αποφύτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση την ιστορία. Το 1999 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της με θέμα το κίνημα των Νεοτούρκων και η αλήθεια της Θεσσαλονίκης το 1908-1911, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Έλλη Σκοπετέα, ενώ το 2005 ορκίστηκε διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική της διατριβή, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Άρτεμη Ξανθοπούλου Κυριακού, έχει θέμα «Η πολιτική ένταξη των προσφύγων του 1922 στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου 1922-1940». Από το 1997 έως το 2000 συνεργάστηκε ως ιστορικός ερευνήτρια με το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς, συλλέγοντας προφορικές μαρτυρίες από πρόσφυγες του 1922, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το 2002 και για ένα χρόνο εργάστηκε στο Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής του Δήμου Καλαμαριάς. Σήμερα εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο Απτολεμαΐδας, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αναστασία Γιαννίτση, γεννημένη το 1979 στην Τολεμαΐδα, με καταγωγή από τη Σαντορίνη και από την Πλάστη Κοζάνης, αποφύτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της με θέμα «Η έννοια του ωραίου στην αισθητική του Ιερού Αυγουστίνου». Από το 2007 εργάζεται ως φιλόλογος σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Εορδαίας, ενώ ασχολείται με τη διόρθρωση και επιμέλεια κειμένων. Είναι παντρεμένη και μητέρα της μικρής Αγγελικής. Τέλος, η συγγραφέας του βιβλίου, κυρία Τριανταφυλιά Σουχάμβαλη, απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και από το 1993 έως σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο πρόγραμμα Ιστορία, Ανθρωπολογίας και Πολιτισμό στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του οποίου ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή διατριβή της και εμβάθυνε στα δυσεπίλητα ζητήματα της δεκαετίας του 1940. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Σας παροχωρώ το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου της Τριανταφυλλιάς Σουχάμβαλη με τίτλο «Ερμακιά, ένας μαρτυρικός τόπος από τη λύθη στη μνήμη και την αναγνώριση». Αμοιβαία αγάπη και εκτίμηση μας συνδέει χρόνια τώρα με την Τριανταφυλλιά, γεγονός που δεν μου επιτρέπει παρά να μιλήσω με θέρμη και ιδιαίτερη συγκίνηση, στεκόμενη στο πλευρό μιας φίλης που επισφράγισε τη φιλία μας με την πρότασή της να επιμεληθώ το πρώτο συγγραφικό της εγχείρημα. Αυτονοήτως δέχτηκα την πρόταση αυτή και έτσι για πρώτη φορά βρέθηκα μπροστά σε μια ιστορική πραγματικότητα που αγνοούσα και που με συγκλώνησε όταν τη γνώρισα μέσα από τα λόγια των ίδιων των πρωταγωνιστών της. Αν και σεραία στην καταγωγή, η συγγραφέας επέλεξε να ασχοληθεί με ένα ζήτημα τοπικής ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας του συζύγου της, Δημήτριου Σακελάρη, του χωριού Ερμακιά Εορδαίας. Διόλου περίεργο, καθώς η ίδια ζει και εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικών της Πρωτοβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας και συγκεκριμένα στην πόλη μας την Τολεμαΐδα περισσότερο από 30 χρόνια. Τα τελευταία 27 χρόνια υπηρετεί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας
και μάλιστα ως υποδιευθύντρια την τελευταία οκταετία. Εδώ δημιούργησε η οικογένεια και εδώ ανέθρεψε με περισσή φροντίδα και αγάπη τα τρία της παιδιά, το Βασίλη, τη Φωτεινή, το Σπύρο. Εδώ συνεχίζει και δραστηριοποιείται, ενώ αγαπά τον τόπο μας ως δεύτερη πατρίδα. Αυτό που ξεκίνησε ως εργασία της συγγραφέως στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του προγράμματος Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετουσιώθηκε σε βιβλίο τοπικής ιστορίας. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στην καταστροφή της Ερμακιάς Εορδαίας την άνοιξη του 1944 από τους Γερμανούς και τους δοσίλογους Έλληνες συνεργάτες τους και την εκτέλεση 64 ανδρών, γυναικών και παιδιών του χωριού, αλλά και στο χρονικό της αναγνώρισης της Ερμακιάς ως μαρτυρικού τόπου. Ένα ιστορικό βιβλίο που απουσίαζε ως σήμερα από τη βιβλιογραφία, όχι όμως και από τη μνήμη ή τη συνείδηση των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα αυτά ή όσων τα άκουσαν ως αφηγήσεις από άλλους. Και αυτή για μένα είναι η αξία του. Από τη μία πλευρά δίνεται η δυνατότητα πλέον σε οποιονδήποτε μελετητή της ιστορίας του τόπου μας να ανατρέξει στις σελίδες του και να γνωρίσει ένα σημαντικό αλλά και θλιβερό κομμάτι της. Ταυτόχρονα όμως, με το βιβλίο αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του τραγικού παρελθόντος των Ερμακιωτών στη συνείδηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας. Ένα παρελθόν που μέχρι σήμερα δεν είχε βρει χώρο και τρόπο να υποθεί και ως εκ τούτου να φανερωθεί, αλλά παρέμενε ερμητικά κρυμμένο στη μνήμη όσων το έζησαν, καθυλωμένο σε μια κατάσταση λύθης από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές που κυρίως από φόβο αρνούνταν να μιλήσουν. Η ίδια η προσπάθεια συλλογής προφορικών μαρτυριών μέσω της μεθόδου της ημιδομημένης συνέντευξης που επέλεξε η συγγραφέας, πάνω στην οποία κινήθηκε και η συνολική έρευνά της σε αρχαιακό υλικό, ήταν αυτή που ξεδίπλωσε το κουβάρι των αναμνήσεων από τα γεγονότα της Άνοιξης του 1944, δίνοντας το κίνητρο στους πρωταγωνιστές να αποφασίσουν να μιλήσουν και να δώσουν επιτέλους μορφή και υπόσταση στις μνήμες τους, που ήταν βέβαιο ότι θα χάνονταν για πάντα με το πέρασμα του χρόνου, όταν εκείνοι θα έφευγαν από τη ζωή. Όσα τεκμηριωμένα καταγράφονται μέσα στο βιβλίο αυτό αποτελούν τρανή απόδειξη πως η ιστορία όντως γράφτηκε, με μελανά βέβαια χρώματα, και αυτό είναι κάτι που δεν γυρίζει πίσω. Είναι αληθινή ιστορία που αναζητά βήμα για να φανερωθεί, λέξεις που θα τη μετουσιώσουν σε λόγο, φωνή που θα τη μετατρέψει σε ήχο, ώστε να αγγίξει τις καρδιές και το μυαλό όσων είναι έτοιμοι να την ακούσουν. Και αν κάποιος παρόλα αυτά αναρωτιέται γιατί τελικά να διαβάσει το βιβλίο, ειδικά εκείνος που δεν κατάγεται από την Ερμακιά, ή εκείνος που δεν είναι ιστορικός, ή ο άλλος που δεν του αρέσει να διαβάζει ιστορία, η απάντησή μου θα ήταν η εξής. Συνήθως θεωρούμε ξεπερασμένο να ασχολούμαστε με την τοπική ιστορία, ίσως και βαρετό ή ανούσιο. Όμως αναρωτιέμαι κι εγώ με τη σειρά μου. Πώς μπορείς να συμβιώσεις με το γείτονα ειρηνικά, αρμονικά, αν δεν τον νιώσεις? Και πώς μπορείς να τον νιώσεις αν δεν τον γνωρίσεις? Αν δεν χτίσεις δεσμούς μαζί του, αν δεν αναπτύξεις σχέσεις μαζί του, αν δεν ξέρεις την ιστορία του, το παρελθόν του? Κι όμως οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε την ιστορία των Ερμακιωτών. Φυσικά ίσως και πολλοί Ερμακιώτες να επιλέγουν να μην θυμούνται, καθώς ο πόνος της μνήμης τους είναι αβάσταχτος και τους καθιστά αδύναμους να μιλήσουν. Όμως πώς θα τους πλησιάσουμε αν δεν νιώσουμε τον πόνο που κουβαλούν? Γιατί είναι χρέος μας να τους πλησιάσουμε. Χρέος ανθρώπινο, ιστορικό, εθνικό. Το να γνωρίσουμε λοιπόν τους συντοπίτες μας Ερμακιώτες μέσα από την ιστορία τους δεν αποτελεί απλά ζητούμενο, αλλά ιστορική και εθνική αναγκαιότητα. Ταυτόχρονα, ας πάρουμε το βιβλίο αυτό στα χέρια μας και ας το δούμε ως μια αφορμή να προβληματιστούμε για τη θέση μας ως τόπος και ως λαός μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και ας αναλογιστούμε πόσο εύκολα και σιωπηρά
μπορεί καθένας από μας να βρεθεί στη θέση εκείνων των ανθρώπων που χάθηκαν την άνοιξη του 1944 στην Ερμακιά. Η ρευστότητα του σύγχρονου κόσμου, όπου νέα ήθη και έθιμα καθιερώνονται αλλάζοντας το πρόσωπο της ανθρωπότητας ολόκληρης όπως την ξέραμε έως τώρα, μας επιβάλλει να μην ξεχνούμε πως δυνητικά όλοι μας μπορούμε να γίνουμε θύματα της ιστορίας και του πολέμου και να αποκτήσουμε πληγές σαν εκείνες των δερμακιωτών. Όμως, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή. Όσο ζωφερή και αν είναι σύγχρονη πραγματικότητα, ας παραμείνουμε αισιόδοξοι πως είναι κοντά ο καιρός που καμία γενοκτονία, καμία εθνοκάθαρση, κανένα ολοκαύτωμα δεν θα ξαναυπάρξει για να κινδυνεύει από τη λύθη ή να αναζητά δικαίωση, αναγνώριση και αποκατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμο ακροατήριο, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να παρουσιάσω σήμερα τη μονογραφία της Τριανταφυλιάς σου Χάμβαλη, «Ερμακιά, ένας μαρτυρικός τόπος», από τη μνήμη στη λύθη και στην αναγνώριση, εκδόσεις ΜΟΒ. Με μια πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται καθαρά η αγάπη της συγγραφέως για τον τόπο, παρόλο που δεν είναι τόπος καταγωγής της, και αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας για μία αντικειμενική έρευνα και καταγραφή. Δηλαδή η προσωπική συναισθηματική αποστασιοποίηση, αλλά παράλληλα και η αγάπη για το αντικείμενο της έρευνας, τα δύο αυτά δεδομένα οδηγούν σε ένα αληθινό αποτέλεσμα που είναι και το ζητούμενο σε ένα ιστορικό πόνημα. Η πρώτη από τις πολλές αρετές αυτού του βιβλίου είναι αυτή, η αντικειμενικότητα και η αλήθεια που προκύπτει από την έρευνα της συγγραφέως σε βιβλιογραφία αλλά και σε αρχιακό υλικό όπως τα αρχεία της κοινότητας αλλά και σε αρχεία της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, αυτή η αντικειμενικότητα διανθίζεται και γίνεται πιο παραστατική από τις προφορικές μαρτυρίες των εμπιζόντων αυτοπτών μαρτύρων. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση και θα έλεγα ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν θα ήταν δυνατόν βέβαια, καταλαβαίνετε τις εύλογες και αυτονόητες δυσκολίες, να συλλεγούν και να παρουσιαστούν και οι μαρτυρίες των Ελλήνων συνεργατών των Γερμανών από τα γειτονικά χωριά του νομού Κοζάνης, που έλαβαν μέρος στα αντίπεινα των Γερμανών στην Ερμακιά. Η δεύτερη αρετή αυτού του βιβλίου είναι ο επιστημονικός του χαρακτήρας. Είναι ένα καθαρά ιστορικό κείμενο, μια επιστημονική προσπάθεια με ιστορικό λόγο και ορολογία, δομή, σωστή κεφαλαιοποίηση, παραπομπές σωστές, παράθεση βιβλιογραφίας και αρχιακού υλικού, συμπεράσματα και παράρτημα. Είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τη συνέχιση της έρευνας από την ίδια ή κάποιον άλλων ιστορικών για τα αντίπεινα των Γερμανών στην περιοχή, αν και αυτό το πεδίο το έχει καλύψει ικανοποιητικά ο Στράτος ο Δορδανάς, ή ένα αίρισμα για την καλύτερη καταγραφή της τοπικής ιστορίας και ανθρωπογεωγραφίας της Εορδαίας. Για ένα ιστορικό εγχειρίδιο είναι πολύ σημαντικό να ανοίγει δρόμους και για άλλους ερευνητές. Η τρίτη αρετή αυτού του βιβλίου είναι η δικαίωση της Ερμακιάς και η αναγνώριση του μαρτυρίου της. Κάτι τέτοιο από πολλούς μπορεί να θεωρούταν αυτονόητο. Δεν συνέβη όμως για αυτό το μικρό χωριό. Είχε την ατυχία, μέσα σε εισαγωγικά, να διαθέτει δύο φοβερά δεινά για το μεταεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Το πρώτο ήταν η βοήθεια που παρήχε στο Ελλάς και το δεύτερο ήταν η σλαβοφωνία των κατοίκων του. Αυτές οι δύο αιτίες που επέβαλαν για την Ερμακιά τη σιωπή και την επιβαλλόμενη από το κράτος λύθη. Όμως στην ιστορία τα ζητήματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Μόνο η ανάδειξή τους οδηγεί στην αναγνώριση, στην κατανόηση και τη δικαίωση. Τόσο αναγκαία και απαραίτητη για τους απογόνους των νεκρών και των εκδιωχθέντων. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, η συγγραφέα σωστά μας παρουσιάζει πρώτα μία ανθρωπογεωγραφία του οικισμού και της περιοχής.
ξεκινώντας από την προέλευση και την ετυμολογία του ονόματος του οικισμού, κάνει μία διαδρομή στο χρόνο από την προϊστορία ως τα νεότερα χρόνια. Εντύπωση προκαλεί όχι τόσο η πώληση του χωριού από τους Οθωμανούς το 1903, αλλά το όνομα του αγοραστή που ήταν ένα γνωστό όνομα της εποχής, ο Εβραίος τραπεζίτης Σαούλ Μοβιάνο. Επίσης τονίζεται ότι σε όλους τους εθνικούς αγώνες, από το 1821 ως και το Μακεδονικό αγώνα, οι Ερμακιώτες ήταν θερμοί υποστηρικτές του εθνικού οράματος. Καταγράφονται μάλιστα ονομαστικά και οι πεσόντες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία του πρώτου κεφαλαίου είναι η δημογραφική εξέλιξη του χωριού με βάση αποτελέσματα απογραφών, αποτελέσματα εκλογικών αναμετρήσεων από το 1928 έως το 1958 και στοιχεία από τα μαθητολόγια. Σημειωτέω ότι ελληνικό σχολείο στη Νερμακιά λειτουργήσε από το 1879. Τέλος οφείλω να τονίσω, όπως και η Φιλιό, ότι οι Ερμακιώτες, εκτός από τις αγροκτηνοτροφικές τους ασχολίες, ήταν και τεχνίτες πέτρας, δεινοί χτίστες, και αυτό φυσικά το ξέρει όλη η Ορδαία και ο νομός Κοζάνης. Η τέχνη αυτή τους οδήγησε πολλές φορές σε μακρινά ταξίδια έξω από τα όρια της περιοχής και κυρίως προς την Άουσα αλλά και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν από την κλειστή νοοτροπία μιας παραδοσιακής κοινότητας και να γίνουν πιο ανοιχτόμυαλοι και προοδευτικοί. Κλείνοντας την παρουσίαση του πρώτου κεφαλαίου, μπορώ να πω ότι την ενότητα για το γλωσσικό ιδίωμα όπως την τιτλοφορεί η συγγραφέα δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αναγκαία, μιας και εισέρχεται στη γλωσσολογική και ετυμολογική επιστήμη και προσπαθεί να δικαιολογήσει τη χρήση του σαν κάτι που ήταν αναγκαίο κακό. Γεγονός που βέβαια δεν ισχύει, άσχετα αν έτσι το έβλεπε και προσπαθούσε να το καταστήλει το μεταξικό και αργότερα το ελληνικό μεταεμφυλιακό κράτος. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι το σημαντικότερο του βιβλίου και διαπραγματεύεται την ιστορία των γερμανικών αντιπίνων. Εδώ φαίνεται η συμβολή του βιβλίου στην τοπική ιστορία, αλλά και στην επιστήμη της ιστορίας γενικότερα. Τονίζεται ότι η Ερμακιά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής συνεργάστηκε με το μεγαλύτερο αντιστασιακό κίνημα, το ΕΑΜ και το στρατό του τον Ελλάς. Οι λόγοι της συνεργασίας, εκτός από πατριωτική, ήταν το δυσπρόσιτο και ορεινό του χωριού και η επίδραση που είχαν στην κοινότητα οι δάσκαλοι του χωριού, Κοσμάς Μάντσος και Χρήστος Ακελάρης. Οπότε θα λέγαμε ότι η τιμωρία του χωριού ήταν προδιαγεγραμμένη και δεν οφείλεται τόσο σε επιθέσεις του Ελλάς το 1944. Η συνέχεια έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και στα φωνικά αντίπεινα συμμετέχει η περιβόητη ομάδα του γερμανοντιμένου απόστρατου αντισυνταγματάρχη Γεωργίου Πούλου. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι στον ένα χρόνο που έμεινε η ομάδα του Πούλου στην Πτολεμαΐδα και όχι στην Κοζάνη, γιατί εκεί ήταν ανεπιθύμητη, 13 πουλικοί παντρεύτηκαν κοπέλες από την Πτολεμαΐδα. Οπότε κάποιοι κυκλοφορούν και ανάμεσά μας. Εκτός από τους πουλικούς στην περιοχή, συγκροτήθηκαν και δύο σώματα 200 ανδρών με την ονομασία Εθνικός Ελληνικός Στρατός, με αρχηγούς στην Πτολεμαΐδα τον Φραγκίσκο Κολάρα και στην Κοζάνη τον Μιχάλαγα, Μιχαήλ Παπαδόπουλο. Ο Ελλάς το Φλεβάρι του 1944, ως απάντηση, εξαπολύει με ορμητήριό του την Ερμακιά μια σειρά από επιθέσεις στα χωριά που είχαν εξοπλιστεί από τους Γερμανούς, όπως το Κλήτος, η Ακρινή, ο Άγιος Δημήτριος, το Ριάκι, ο Πελαργός, το Μανιάκι και τα Κομνηνά, όλα προσφυγικά. Να κάνω εδώ μια προσωπική παρατήρηση. Γενικά από το προσφυγικό στοιχείο, πολλοί ελληνόφωνοι πόντοι εντάχθηκαν στις τάξεις του Ελλάς, σε αντίθεση με τους τουρκόφωνους, που ανέπτυξαν μια συντηρητική και αντικομμουνιστική ιδεολογία και εξοπλίστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Την άνοιξη του ίδιου έτους, το 1944, όπως αναφέρει η συγγραφέας, οι Γερμανοί με τρεις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Κούκος, Γεράκι και Μαγιάτικη Καταιγίδα, αρχίζουν τις εκαθαριστικές τους επιθέσεις στο Βέρμιο. Ο πικρός απολογισμός για την Ερμακιά είναι 64 νεκροί. Η συγγραφέας παραθέτει αλφαβητικά τα ονόματα όλων των εκτελεστέντων. Εντύπωση προκαλεί το μένος των κατακτητών. 5 επιδρομές για ένα μικρό ορεινό χωριό του Βερμίου.
και ο αριθμός 5 είναι αυτός που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση. Πρώτη επιδρομή. 6 Μαρτίου 1944, μαζί με το Τάγμα Πούλου. Αποτέλεσμα, υπυρπόληση 10 περίπου οικημάτων. Δεύτερη επιδρομή, 8 Μαρτίου. Γερμανοί, Πούλος, Μιχάλαγας και Παντελής Κυριακόπουλος από τα Μελίσια της Κοζάνης και ο γιατρός της ΠΑΟ, Σαρής, κάτοικος Χαραυγής. Εδώ η περιγραφή της συγγραφέως είναι καταπληκτική, συγκλονιστική. Παρατίθονται προφορικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Η αξιοποίηση αυτού του είδους των πηγών θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αποτυπώνει με παραστατικό και γλαφυρό τρόπο την ιστορική πραγματικότητα και ενισχύει τις γραπτές πηγές που χρησιμοποίησε η γράφουσα. Ίσως αργότερα αυτές οι μαρτυρίες που ανήκουν στην ιδιωτική συλλογή της κυρίας Σουχάμβαλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μουσείο για το ολοκαύτωμα της Ερμακιάς μαζί με άλλα κοιμήλια της εποχής. Παραθέτω κάτι ελάχιστο. Ο πατέρας μου στην Πτολεμαΐδα. Η μάνα μου, πού να πάει μόνη. Τότε ήρθα στο σπίτι μας. Τη μάνα μου ξύλο και άλλα πράγματα την έκαναν. Όχι μόνο ξύλο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το συχαίνομαι. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω χρόνια. Ήταν πολύ θλιβερό. Μπροστά στα μάτια μας. Και η μαμά ήταν έγκυος 8 μηνών. Η δεύτερη επιδρομή, εκτός από τους νεκρούς, τις κακοποίησεις και τις καταστροφές, προκάλεσε και ένα μεγάλο κύμα φυγής από το χωριό. Τρίτη επιδρομή, 10 Μαρτίου. Εδώ έχουμε μάχη μεταξύ του Ελλάς που υπερασπίστηκε το χωριό και των Γερμανών μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους. Η τέταρτη επιδρομή στις 28 Μαρτίου χαρακτηρίζεται ως εκδίκηση των γερμανικών οικισμών, των γερμανικών οικισμών που βοήθησαν τα αντίπεινα, του Αγίου Δημητρίου και του Ριακίου που είχαν δεχτεί επίθεση. Οι Γερμανοί και οι Έλληνες συνεργάτες τους, Πούλος, Μιχάλαγας, Καπετάν Παντελής και Καπετάν Χασιάρης, έκαψαν, πλατσικολόγησαν, κακοποίησαν και εκτέλεσαν 36 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές της συγγραφέως για τον τρόπο, τον τόπο και τις στιγμές των εκτελέσεων. Παραθέτω. Κάποιοι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν στο Βέρμιο. Η Βελή Καμίγκου έχασε τη ζωή της κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου. Ο Μιλτιάδης Γκέκας 12 χρονών καθόταν στο γαϊδουράκι του, αλλά του γυάλισε το σαμάρι του ζώου και τον πρόδωσε η θέση του. Λιτές προτάσεις, σύντομες. Σκηνές που είναι σαν να εκτυλίσσονται ενώπιόν μας. Στην ενότητα αυτή άλλωστε παρατίθονται και αρκετές προφορικές μαρτυρίες που τεκμηριώνουν τη βιβλιογραφία και υπάρχει και μία φωτογραφία με τάφους χωρίς ονόματα. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Η πέμπτη και τελευταία επιδρομή στις 22 Απριλίου εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης εκαθάρισης ανταρτών του Βερμίου με την ονομασία Μαγιάτικη Καταιγίδα και μόνο εκαθάριση ανταρτών δεν ήταν, καθώς και εδώ τα θύματα που εντοπίστηκαν στο Βέρμιο ήταν μεταξύ άλλων και άμαχοι Ερμακιώτες. Στη συνέχεια η Φιλιό κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, δίνει την εικόνα που είχαν οι Ερμακιώτες μέσα πάντα τις προφορικές μαρτυρίες για τους άλλους, δηλαδή τους Γερμανούς, τους Παοτζίδες και τους Ελαθσίτες, καθώς και την εντύπωσή της από τη συλλογή των προφορικών μαρτυριών και την ψυχολογία τους. Ο απολογισμός αυτός της μεθοδολογίας της ενισχύει την αντικειμενικότητα των πορισμάτων της έρευνας. Το κεφάλαιο κλείνει εμφατικά. Δεν υπήρξε καμία τιμωρία για τους υπεύθυνους της καταστροφής, παρά μόνο για τον Γεώργιο Πούλο. Το τρίτο κεφάλαιο τιτλοφορείται «Η Ερμακιά μετά την καταστροφή» και αναφέρεται στους δρόμους και στους τόπους που βρέθηκαν οι ξεριζωμένοι Ερμακιώτες, γειτονικά χωριά, Νάουσα, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, ώσπου κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να εγκατασταθούν ξανά στη γενέτειρά τους. Όπως συνέβη σε αρκετά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, πολλοί Ερμακιώτες με διοικητικές πράξεις του εμφυλιακού καθεστώτος έχασαν την ελληνική ηθαγένεια και η Φιλιό δίνει τεκμηριωμένα έναν αριθμό περίπου 1011 ατόμων, βασιζόμενοι σε αρχαϊκές πηγές όπως τα αρχεία της κοινότητας και σε αποφάσεις απώλειας ηθαγενείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα χρόνια του εμφυλίου, η Ερμακιά ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένη και οι κάτοικοί της, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, βίωσαν στο έπακρο
τα δεινά ενός εμφυλίου από το οποίο βέβαια είχαν πάρει μια γεύση ήδη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το κεφάλαιο τελειώνει με τον επαναπατρισμό των κατοίκων τη δεκαετία του 1950. Το τελευταίο κεφάλαιο της μονογραφίας με τίτλο «Το χρονικό της αναγνώρισης της Ερμακιάς ως μαρτυρικού τόπου» είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί αναδεικνύει τη χρονική καθυστέρηση των ελληνικών αρχών να αναγνωρίσουν και να αναδείξουν τη μαρτυρικότητα του τόπου και τη θυσία των κατοίκων, αλλά παράλληλα αναδεικνύει και τον τρόπο που η συλλογική μνήμη αντιμετώπισε το τραγικό παρελθόν, αποσκοπώντας να προχωρήσει μπροστά, χωρίς να αντιμετωπίσει άμεσα την κληρονομιά του παρελθόντος, σαν να μπορούσε κανείς να ξεχάσει. Δεν υπήρξε καμία αναμέτρηση με την ιστορία. Η μνήμη και ο τρόπος αντιμετώπισης των εγκλημάτων, ο τρόπος με τον οποίο θυμόμαστε το δύσκολο παρελθόν, ευτυχώς αλλάζει με τον χρόνο και οι πληγές θεραπεύονται με την αναγνώριση και την ανάδειξή τους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη συμβολή αυτού του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Πολλές μαρτυρίες αναφέρονται στο ίδιο γεγονός, αλλά κάθε αυτόπτη της μάρτυρας προσθέτει κάποια ξεχωριστή λεπτομέρεια. Όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους στο χωριό, οι κάτοικοι δεν γνώριζαν ποιοι είναι οι ένοπλοι και για ποιο λόγο είχαν φτάσει στην Ερμακιά. Το πρώτο θύμα τους ήταν ο τζομπάνος Πέγιος Πέγιου, που βοσκούσε τα πρόβατά τους σε ένα δασάκι, περίπου ένα χιλιόμετρο νοτιοανατολικά της Ερμακιάς. Μπαίνοντας στο χωριό, ένας από τους οπλισμένους Έλληνες φορούσε την κάπα του Πέγιου και έτσι η γυναίκα και τα αδέρφια του κατάλαβαν ότι τον είχαν σκοτώσει. Όπως θυμάται χαρακτηριστικά η ανεψιά του θύματος, Ελένη Τζουβάρα, αφού τον έθαψαν, ο μεσαίος αδερφός του θύματος, Κοσμάς Πέγιος, είπε προφητικά: «Αυτόν θα τον θάψουμε. Εμάς ποιος θα μας θάψει?» Ο Κοσμάς Πέγιος βρήκε φρικτό θάνατο στις 28 Μαρτίου του 1944 και το πτώμα του έμεινε εκτεθειμένο για ημέρες στο σημείο της δολοφονίας του. Στη σελίδα 55 του βιβλίου, ένας Ερμακιώτης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, εμείς πήγαμε προς τη δυτική πλευρά του χωριού. Ο κουμπάρος μου, ο Στέφος, είχε κάνει μια καλύβα. Όταν σουρούποσε, ήρθε και τον ρώτησαν οι μεγαλύτεροι τι έγινε στο χωριό. Μας είπε πως η γιαγιά μου, η Σλάτα, Χρυσή Τζουβάρα, τη σκότωσαν. Εγώ κακομύριασα, σταμάτησα, δεν το πίστευα. Φύγαν τη νύχτα από το χωριό. Δεν υπήρχαν πυροβολισμοί. Κάψαν μερικά σπίτια και φύγαν. Όταν πήγα στο σπίτι, η πινακωτή, όπως ήταν γεμάτη ζυμάρι, είχε φουσκώσει και βρωμούσε. Έτσι, πήγα στο θείο μου το Γιάννη, όπου βρήκα τη μάνα μου και μερικές γυναίκες ακόμα, μαζεμένες από το φόβο. Μάθαμε ότι υπάρχουν και άλλοι σκοτωμένοι. Ο Αντώνης Δάλλας, ο Νικόλας Τσαβδάρης, ένας ανάπηρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να περπατήσει, να ακολουθήσει και το σκότωσαν στη γέφυρα, στην άκρη του χωριού. Αυτός ο άνθρωπος είχε έναν αδερφό που σκοτώθηκε στην Αλβανία. Όταν σκότωσαν κι αυτόν, ο μπαμπάς του, ο Μπαρβαγιώργης, έμεινε με δύο χείρες και τα εγγόνια. Μια συγχωριανή του δεν μπορεί να ξεχάσει τα φρικτά γεγονότα που σχημάτισαν για μια ζωή. Ο πατέρας μου στην Τολεμαΐδα, η μάνα μου πού να πάει μόνη. Τότε ήρθαν στο σπίτι μας. Τη μάνα μου ξύλο και άλλα πράγματα την κάναν. Όχι μόνο ξύλο, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το συχαίνομαι. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω χρόνια. Ήταν πολύ θλιβερό. Μπροστά στα μάτια μας και η μαμά ήταν έγκυος, 8 μηνών, με μια κοιλιά τέτοια. Μία κάτοικος του χωριού θυμάται. Τον ξάδερφό μου, το Θεοδόση Πέγιο, τον έπιασαν μαζί με τον Βαγγέλη Κώτη, που έμενε κοντά στη Βρύση. Τον αγαπούσα πιο πολύ από αδερφό. Ήταν αραβωνιασμένος με την Όλγα. Ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω. Μου είπε: «Πρώτα πιάσανε εμένα και το γέρο. Μας πήγαν μαζί με άλλους, στο σπιτάκι στο ρέμα και μας χτύπησαν. Δύο έδερναν, δύο σκότωναν. Όταν τον είδα», λέει η Ελένη Τζουβάρα, «και άρχισα να κλαίω, μου είπε: «Μη κλαις, από τα αγκάθια το έπαθα». Όταν τον έφεραν, είχε ένα πουκάμισο με 8 μαχαιριές στην πλάτη. «Να έτσι, μαχαίρια», δείχνοντας τα σημεία που ήταν οι πληγές.
και μια σφαίρα πάνω από την καρδιά. Έτρεξε μια μέρα και μια νύχτα το αίμα. Τον πήγε η θεία μου στην Κοζάνη, αλλά δεν πρόλαβαν. Όταν θυμόντο το θυμάμαι, κλαίω. Κλαίω για τον ξαδερφό μου. Τον θείο μου, τον μπαμπά του, του Θεοδόση, στο πάρκο στην τζαμία τον βρήκαμε, με το κεφάλι ανοιγμένο με το τσεκούρι. Η θηριωδία βιώθηκε πρωταρχικά από τους κατοίκους της Ερμακιάς, συνοδεύτηκε από τη σιωπή ως ένα κοινό αμυντικό μηχανισμό απέναντι στις μνήμες που για χρόνια ήταν πολύ επώδυνες για να εκφραστούν ανοιχτά. Τραβήξαμε πολλά, αλλά να αντιγράψεις αυτά όλα, ποιοι ήταν, δεν τους ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Αλλά θα γράψουμε Γερμανοί. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε αυτά τα χωριά. Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους. Και οι συνεργάτες τους. Με τους συνεργάτες τους τώρα κάνουμε παρέα. Τους κάνουμε γαμπρούς. Έτσι είναι ο κόσμος. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούγομαι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε σχέση με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Φίλιο, πόσο δύσκολο θεωρείς ότι ήταν να προσεγγίσεις τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνεις να αισθανθούν ασφάλεια ώστε να αποφασίσουν τελικά να μιλήσουν, δεδομένου ότι αρνούνταν συστηματικά να το κάνουν για δεκαετίες. Και ήθελα την προσωπική σου αίσθηση, έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι κατάγεις από τις Σέρες και όχι από την Ερμακιά ή από την ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, ώστε να σε κάνουν ώστε να σε εμπιστευτούν, να ανοιχτούν και να σου μιλήσουν. Όχι, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήμουν πολλά χρόνια νύφη στο χωριό, σχεδόν πάνω από 25 χρόνια. Με νιώθανε δικοί τους. Τους ξένους τους φοβότανε και τους διώχνανε. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό το έκανα στον Στράτο Δορδανά, γιατί είναι ο πλέον υπεύθυνος, θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς Μαρία, έτσι κι αλλιώς ήταν συμφοιτητής σου στο διδακτορικό για τα γερμανικά αντίπεινα. Και ήρθε στο χωριό και από ό,τι μου λέει και η Μαρία, η οποία έχει προσωπική άποψη, τους διώξανε από το καφενείο, όχι, δηλαδή αγενέστατα τους διώξανε, φοβότανε ο κόσμος. Εγώ μετά από τόσα χρόνια, όταν προσπαθούσα να βοηθήσω τον σύζυγο και όλο το χωριό, έτσι ώστε να έρθει η δικαίωση και η αναγνώριση σαν μαρτυρικό, άρχισα να πηγαίνω στα σπίτια, όχι απλά για καφέ, αλλά κάνοντας κάποιες ερωτήσεις που εμβάθυναν λίγο στο θέμα. Άρχισαν να με συνηθίζουν, να συνηθίζουν τις ερωτήσεις μου, γιατί εμένα με γνωρίζανε. Στην αρχή κρατούσα γραπτές σημειώσεις, κατόπιν μαγνητοφωνούσα. Πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο για να μπορέσει να γίνει μια τεκμηριωμένη δουλειά, ενημερώθηκα ότι πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εάν υπάρχει και οπτικο-ακουστικό υλικό. Και έτσι από εδώ και πέρα ξεκινούσα και χρησιμοποιούσα το λάπτοπ μου, όπου με την άδεια τη δική τους έγραφα τις μαρτυρίες τους. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκαν πολύ να ξεκινήσουν, παρόλο που με γνώριζαν καλά. Όταν όμως έγινε η πρώτη συνέντευξη, και μάλιστα ο κύριος Νίκου, ο οποίος δέχτηκε να μου δώσει την πρώτη συνέντευξη, τώρα πια δεν ζει. Αρκετοί από τους πληροφορητές μου δεν ζουν πια. Το πρώτο που με ρώτησε, τον συνάντησα απέναντι στη Βρύση πριν πάμε στο σπίτι του, γιατί πάντα τις συνεντεύξεις τις έκανα στο σπίτι τους, έτσι ώστε να αισθάνονται σε οικείο περιβάλλον. Λοιπόν, πριν πάμε στο σπίτι, ξέρετε τι με ρώτησε? Θα τα πούμε όλα? Όλα θα τα πούμε, το απαντώ. Και για τους αντάρτες. Και για τους αντάρτες θα τα πούμε. Δηλαδή δεν θα κρύψουμε τίποτα. Τους φαινόταν τόσο παράξενο που θα πούνε την αλήθεια. Αλλά κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ότι όλα όσα θα μου διηγηθούν είναι αποκλειστικά μια ιστορική διήγηση. Δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με τις συμπεριφορές που ζήσανε τα παλαιότερα χρόνια της, γιατί κακά τα ψέματα,
Οι Σλαβόφωνοι πέρασαν δύσκολα και το ξέρουμε και από ιστορικές πηγές, το ξέρουμε και από ανθρώπους που το ζήσανε. Είχαν πολύ στερεοτυπικές έτσι, συμπεριφορές από την πολιτεία. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία μου με τις μαγνητοσκοπήσεις των πληροφοριτών μου και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο διαρκεί το πένθος για τον καθένα και πώς μπορεί ο καθένας να το ξεπεράσει όλο αυτό που έζησε, γιατί οι άνθρωποι δεν μιλούσανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουνε. Ήτανε, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή ήτανε μικρά παιδιά και ήτανε πρωταγωνιστές όλο αυτό που ζήσανε. Βάλτε τον εαυτό σας ή τα παιδιά σας στη θέση τους για να καταλάβετε πώς ζήσανε. Προσπάθησαν μεγαλώνοντας να μαζέψουν θετική ενέργεια, θετικές σκέψεις για να νικήσουν ή έστω για να μπορέσουν να προσπεράσουν αυτό που ζήσανε στην παιδική τους ηλικία που ήταν τόσο δυνηρό και τόσο δραματικό για αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως τους ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτούς που ζουν και τους περισσότερους που έχουν μέχρι τώρα δυστυχώς τους έχουμε χάσει γιατί ήταν μεγάλη σε ηλικία και για ένα πράγμα είμαι μόνο λίγο έτσι λυπημένη που δεν ξεκινήσαμε να το κάνουμε πιο νωρίς. Γιατί θα είχαμε περισσότερες μαρτυρίες από μεγαλύτερους ανθρώπους. Σας πληροφορώ ότι πήγαινα και ξαναπήγαινα στα σπίτια των γυρεότερων για να μου λύσουν τις απορίες. Γιατί μάζευα υλικό, αρχιακό υλικό από βιβλία και μαρτυρίες από πολλούς, γύρω στις 25 υπερήλικες μπόρεσα να βρω για να μου μιλήσουν στη Θεσσαλονίκη, στην Τολεμαΐδα, στην Ερμακιά, στο μοναστήρι, στο Πρίλεπ, στο Βελιγράδι, όπου βρίσκαμε Ερμακιώτη με τον σύζυγο, πηγαίναμε για να πάρουμε τη μαρτυρία του. Και ακόμα και αυτοί που ζούσανε μακριά από την Ερμακιά, γιατί τους αφαιρέθηκε η ηθαγένεια, θεωρήθηκαν προδότες φεύγοντας κυνηγημένοι για τη ζωή τους για να σώσουν τις οικογένειές τους, μιλούσανε τόσο με τέτοια αγάπη για το χωριό και με άπτεστα ελληνικά. Ή αν μπορούσα να σας δείξω τα βίντεο που έχω, χρησιμοποιούν αυτοί που ζουν έξω τόσο καθαρή και τόσο πλούσια γλώσσα που εμείς δεν το κάνουμε πια. Οπότε κάπως έτσι ήταν με τις μαρτυρίες. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχετε καταλάβει που οφειλόταν η συστολή τους στο να μοιραστούν τις μνήμες τους? Δηλαδή κάποια στιγμή σταμάτησαν να φοβούνται? Όχι, δεν σταμάτησαν. Ακόμα πάντα και σήμερα. Ναι. Ποτέ δεν σταμάτησαν να φοβούνται. Λόγω? Κυνηγήθηκαν πάρα πολύ. Και μετά τον εμφύλιο κυνηγήθηκαν. Τότε είναι λογικό να φοβόντουσαν. Ναι. Φοβόντουσαν. Τώρα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η γυριότερη στο χωριό είναι η γυναίκα. Εγώ περισσότερο βασιζόμουν στις μαρτυρίες των αντρών, γιατί οι γυναίκες σκεφτόταν περισσότερο στο σπίτι, ενώ οι άντρες βγαίνανε από πολύ μικρά παιδιά στο βουνό για να βοηθήσουν στις εργασίες των γονιών τους και είχαν περισσότερες γνώσεις και περισσότερες εμπειρίες. Λοιπόν, η μαρτυρία της κυρίας Μαριγούλας, η οποία τώρα είναι 97 χρονών και έχει φοβερή διάβγεια πνεύματος, λοιπόν, όσες φορές την ρώτησα, γιατί τον άντρα της τον πήρανε και μία από τις φωτογραφίες είναι όταν παραδόθηκε, γιατί τον πήρανε αντάρτη στο βουνό, στον εμφύλιο, και μα λέω κάτι για να μπορέσω να συμπληρώσω στον εμφύλιο, τι θυμάσαι? Δεν μιλούσε, μου λέει, ούτε στα εγγόνια του, ούτε σε μένα. Είχε τρελή αδυναμία στον εγγονό του. Ποτέ δεν του είπε μία κουβεντούλα για το πώς πέρασε και τι έκανε στο βουνό. Φοβόταν να μιλήσουνε, φοβότανε μήπως ότι αν αυτό το μεταφέρουν στην επόμενη γενιά, μήπως και αυτοί παιδευτούνε όπως οι παλαιότεροι. Εγώ αυτό νομίζω. Φοβερή συστολή. Και ξέρετε, ξαναζούσανε, επαναλαμβάνονταν όλα αυτά που πέρασαν όταν ήταν μικροί. Δηλαδή τέτοια απελπισία, τέτοια συναισθηματική φόρτιση, ήταν συγκλονιστικές οι μαρτυρίες τους. Δηλαδή σας το λέω και να ταιριάσω. Και μην ξεχνάτε ότι δεν τιμωρήθηκαν και ποτέ και οι συνεργάτες των Γερμανών που ήταν από τα γειτονικά χωριά.
Μια ας πούμε αναγνώριση ήταν το ότι το χωριό έγινε μαρτυρικό, αλλά τη συγγνώμη που δικαιούνταν δεν την πήραν ποτέ. Ποτέ. Πείτε μου. Εγώ να πω λίγο ότι πραγματικά αυτό που αναφέρατε στο βιβλίο, όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο αν θα πρέπει να γίνει μαρτυρικό χωριό, ήταν ο προβληματισμός μου γιατί τόσο αργά. Και βέβαια δεν ήταν δικός μου ο προβληματισμός από ό,τι φαίνεται. Όταν βγάλαμε μια ανακοίνωση αλλαγής εισπύρωσης και τη συνδέσαμε με το σήμερα, με το φασισμό και με αυτά, με πήραν τηλέφωνο από ένα site αθηναϊκό και μου λένε γιατί τώρα. Και ειλικρινά αυτό που τους απάντησα τότε ήταν αυτό, ότι ο φόβος είναι σλαβόφωνη, ο φόβος που ήταν μέχρι τώρα για αυτά που περάσανε. Γιατί με νιώσανε δικοί τους, ναι, και δεν φοβάτανε να μου μιλήσουν. Άρα εκείνο που πρέπει σήμερα να βγάλουμε συμπεράσματα και να τους συνδέσουμε, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος τσάκης έτων. Ναι, κλάσανε. Είμαι από τους ανθρώπους, με συγχωρείτε, που έχω διαβάσει με πολύ λεπτομέρεια το βιβλίο σας και ειλικρινά σας συγχαίρω, σας θαυμάζω. Τέτοια αντικειμενικότητα δεν την περίμενα. Επίσης να συγχαρώ τις παρουσιάστριες του βιβλίου σας, που πραγματικά παρουσίασαν με πολύ εύγλωτο τρόπο και λόγια αυτό σας το βιβλίο. Εγώ όπως θα ήθελα να πω, ορμόμενοι και από τα λόγια σας, και από κόμμα ότι κάποιοι παντρεύτηκαν από την άλλη μεριά, υπάρχει μια παράγραφος που η δική σας αντικειμενικότητα, τιμάει το βιβλίο σας βέβαια, που θα έπρεπε σήμερα να διαβαστεί. Την παράγραφος στη σελίδα 49 πάνω-πάνω. Αν θέλετε, διαβάστε, την πέντε σειρά. Σελίδα 49 πάνω-πάνω. Το έχει μέρα απ' έξω. Ναι. Ναι, αυτή την πρώτη. Ήταν τόπος εκτελέσεων η Ερμακιά από το Ελλάς. Αυτό θέλετε να πείτε. Ναι. Διαβάστε το όμως. Ναι. Κατά τις 2 Φεβρουαρίου, μιλάμε για ένα... Πάρτε και το μικρόφωνο. Ναι, να απαντήσω εγώ. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, βιογραφικά, γράφεται ότι άρχισε το 1946. Ουσιαστικά όμως δεν ξεκίνησε το 1946. Ο ελληνικός εμφύλιος ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η μεγαλύτερη αντιστασιακή ομάδα στην Ελλάδα ήταν ο ΕΑΜ, που στο στρατό του ήταν ο ΕΛΑΣ. Δεν υπήρχε χωριό στην Ελλάδα που δεν είχε σύνδεσμο του ΕΑΜ. Εντάξει. Εδώ αναφέρεται ότι ο ΕΛΑΣ χρησιμοποιούσε μια γειτονική περιοχή κοντά στην Ερμακιά για τις εκτελέσεις από τα χωριά. Έτσι, εκεί λέει στις 2 Φεβρουαρίου 1944 εκτελέστηκαν 2 άντρες από τον Βελβεντό. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1944 5 άντρες από το γειτονικό χωριό Αμύγδαλα Χαραυγή και 3 από το γειτονικό Άγιο Δημήτριο και στις 21 Απριλίου του ίδιου έτους ένας ακόμα άντρας από την Ποντοκόμη. Στην ίδια τοποθεσία στις 27 Σεπτεμβρίου του 1944 εκτελέστηκαν 12 πρόσφυγες από το Ανατολικό, τον Άγιο Χριστόφορο και την Εξοχή, εκ των οποίων οι 3 ήταν δάσκαλοι, 2 ιερείς, ένας κοινοτάρχης και ένας πρόεδρος του Γενικού Στρατού και παραπέμπει στο θανάστο Καλενιώτη το ολοκαύτωμα πύργων Κερμακιάς. Ευχαριστώ, Λάζαρε. Εγώ προσπάθησα να κάνω ένα ιστορικό βιβλίο, πραγματικά αντικειμενικό. Και είχα για τη βοήθεια του στράτου του Δορδανά. Σε μία πρόταση είχα γράψει «Οι καημένοι Ερμακιώτες». Με το που το διάβασε ο Δορδανάς κατευθείαν μου έσβησε το καημένο. Τι καημένο, δείχνει συνέστημα, μου λέει. Η ιστορία, το βιβλίο, δηλαδή και οι σημερινοί ιστορικοί, στους οποίους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, βλέπουν τα γεγονότα με καθαρή ματιά. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Δεν είναι δικαστήριο η ιστορία. Δεν θα δικάσουμε εμείς ποιοι ήταν οι καλοί και ποιοι ήταν οι κακοί εκείνα τα χρόνια. Εμείς αναφέρουμε τα γεγονότα, τις μαρτυρίες και τα γεγονότα. Θα κρίνει ο αναγνώστης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ακούγοντας όλα αυτά, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συμπληρώσω το εξής.
όλβιος ώστις τις ιστορίες εσχεμάθησιν. Και η ιστορία ο Ευρυπίδης εννοεί όχι την παράθεση γεγονότων ή την επιστήμη της ιστορίας, εννοεί τη συλλογή πληροφοριών με αντικειμενικό τρόπο κατόπιν ερεύνης. Εσύ, Τριανταφυλιά, και επιστημονικά και με πάθος αυτό το τομέα τον κάλυψες. Και γι' αυτό πιστεύω το βιβλίο σου θα είναι, σύμφωνα και με τη ρίση του Θουκυδίδη, κτήμα ΕΣΑΗ και για Σπερμαγιώτες και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμούν τα λόγια. Και ένα άλλο θέλω να πω, ότι η ιστορία δεν είναι φυλακή, είναι σχολείο. Παρακαλώ. Στο χωριό υπάρχουν Βυζαντινά ή Οθωμανικά ευρήματα? Οθωμανικά τώρα πια δεν υπάρχουν, γιατί τα κατέστρεψα. Να μην σας λέω ψέματα. Τζαμί υπήρχε στην τοποθεσία που τώρα λέγεται Τζαμία, στο χωριό, το οποίο όμως καταστράφηκε μετά την αποχώρηση των Οθωμανών από την Ελλάδα. Βυζαντινά υπάρχουν, και μάλιστα πριν από μερικές μέρες ήρθε ο βυζαντινολόγος, αρχαιολόγος της Ιαννής, για να καταγράψει τις εικόνες που υπάρχουν στην εκκλησία του χωριού, η οποία έχει βέβαια ανακατασκευαστεί, γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένας βυζαντινός πολυέλαιος, πολλές εικόνες και υλικά μέσα που μπορούν να διασωθούν και να αναστηλωθούν. Το έβριμα της σπηλιάς έχει καμία σχέση με το χωριό? Όχι. Η σπηλιά θα μπορούσε να είναι ένα θαυμάσιο αξιοθέατο της περιοχής, το οποίο όμως ελπίζουμε ότι θα αναδειχθεί. Το σπήλαιο εννοείται, έτσι, με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίδες. Είναι άπειρες ομορφιάς. Κάποια στιγμή, όταν θα ξανανοίξει, ελπίζουμε να έρθετε και να το επισκεφτείτε. Σας πω και ο αντιδήμαρχος εδώ τώρα. Γι' αυτό είπα, κάποια στιγμή, ελπίζω είναι όμορφο να μπορέσει να γίνει και αυτό ένα αξιοθέατο της περιοχής. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτούς που έχουν μπακιώτες που φύγαν έξω, που είπατε ότι μιλήσατε, είχατε, σας είπανε τις ιστορίες τους. Μου είπανε τις ιστορίες, ναι. Μπορεί να μην μπακιώτουσαν όσο ήδη, αυτοί που μείνανε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι μιλούσαν ξεκάθαρα, δεν είχαν κανένα θέμα να μου πούνε πώς πέρασαν και πώς έφτασαν εκεί που έφτασαν, περιμένοντας να ανοίξουν τα σύνορα για να ξαναγυρίσουν πίσω. Είδα όμως, συνάντησα, σας λέω, εγώ μιλάω πολύ αντικειμενικά, είμαι σειραία, δεν παίρνω το μέρος κανένας. Λοιπόν, συνάντησα ερμακιώτες οι οποίοι λάτρευαν το χωριό. Ξέρω πάρα πολύ καλά από την σύζυγο του ενός στο Βελιγράδι ότι η τελευταία του επιθυμία πριν πεθάνει, γιατί ήταν πολύ βαριά άρρωστος, ήταν να πάει στο χωριό. Τον φέρανε με αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να κατέβει από το αυτοκίνητο, αλλά παρόλα αυτά όμως του πήγανε χώμα και το φίλησε. Δηλαδή συγκινούμε μερικά πράγματα. Και κατόπιν πέθανε, και το όνομά του στα νεκροταφεία του Βελιγραδίου είναι με ελληνικά γράμματα. Μάλιστα έχουν ένα λαθάκι σε ένα γράμμα, γιατί δεν ξέρανε πώς να τα γράψουν. Συνάντησα όμως και απογόνους, τα παιδιά δηλαδή αυτών που φύγανε, που είχαν άλλη εντύπωση και άλλη νοοτροπία για την Ελλάδα. Θα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο που γράφω το παράπονο πάρα πολλών ανδρών υπερήλικων στην Ερμακιά. Οι μπαμπάδες μας πολέμησαν στην Αλβανία. Μου λέει ο Μπαρβαθόδωρος, εμένα ο μπαμπάς μου έμεινε 3 μήνες στην Μικρά Ασία και πολεμούσε. Τότε ήμασταν Έλληνες. Τώρα δεν είμαστε Έλληνες? Τους διώξανε έξω, τους διώξανε και κλείσανε τα σύνορα. Θέλανε να γυρίσουν πολλοί από αυτούς. Οπότε και τα παιδιά τους νιώθανε προδομένοι. Η μεγαλύτερη σε ηλικία αγαπούσανε πολύ την Ελλάδα. Μερικά από τα παιδιά όμως, όχι όλα, μερικά όμως από τα παιδιά τους, δεν είχαν την ίδια εντύπωση. Άλλη μία πτυχή της ιστορίας φωτίστηκε σήμερα με την βιβλιοπαρουσίαση τούτου του βιβλίου για ένα υπέροχο χωριό, μια υπέροχη κοινότητα, μαρτυρική κοινότητα εδώ στην Εορδαία, την όμορφη Ερμακιά, αυτή την πολύπαθη κοινότητα
που μέσα από τις μαρτυρίες, τις καταγραφές προφορικές και γραπτές σήμερα κατατέθησαν εδώ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδος και φωτίστηκαν περισσότερο κάποια σκιερά σημεία της ιστορίας. Όσοι και όσες βρείτε το βιβλίο μπορείτε να εντρεφήσετε και να διελευκανθούν πάρα πολλά έτσι, ιστορικά ζητήματα τα οποία πολλές φορές προβληματίζουν όλους μας. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή Κυριακή και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Χαίρετε.